Παιδιά, είναι το cinnamon roll της Κορέας. Αλλά το παπαλιά! Πεντανόστιμο. Τι έκανε. Εκεί που είναι μεταξύ να βρει το καλαμάρι. 15 χρόνια μικρότερος. Αυτό το μαγαζί πραγματικά αξίζει το όνομα που έχει. Για να ετοιμάσεις, πού είμαστε. Και φτάσαμε στο τελευταίο επεισόδιο από το ταξίδι μου στην Κορέα, που ήταν συναρπαστικό. Χαμός, χαμός, οι Κορεάτες λατρεύουν το καραόκε. Όλος ο δρόμος, η πάνω ρόφη, γίνεται αυτό. Θέλω να δείξω ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή είναι πάνω σε δωματιάκι και κάνουν καραόκι. Τα έκανα κι εγώ, αλλά το καραόκι είναι στα κορεάτικα, οπότε δεν γνωρίζω. Thank you. Είναι 35 χιλιάρικα. 25 ευρώ. Μια χαρά. Πούπα. Ποιος θέλει βανίλια. Θέλετε όλοι από ένα. Chocolate. Και έχουμε ένα νταλγκόνα. Thank you. Είναι σχετικά ελαφρύ. Έχει κάνει μία κρούστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω τίποτα στα δόντια μου. Όχι. Ελπίζω όχι, γιατί θα το ευχαριστηθώ. Πω πω. Πού να δοκιμάσω. Παιδιά, είναι το cinnamon roll της Κορέας. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Τι να δοκιμάσεις, δοκιμάσου. 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 Θα πάω να πάρω και πτάλα. This one. Mix them? Yeah, mix them, yeah. Why not? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει μίξ. Παιδιά, έχουν τα κόκκινα φασόλια που τα έχουμε δει παντού. Τα έχουν βάλει ακόμα και μέσα στο ψαράκι. Ωραίο είναι. Σ' άλλο κουμάδες είναι, με γέμιση. Και αυτό το σκέτο. Αυτό είναι με κάσταρ. Με κρέμα βανίλια. Θέλει κανείς το κόκκινο φασόλι. Yes. Πήρα sausage rice cake. Είναι λουκάνικο και ζυμαρικά. Αυτό το rice cake που κάνουν μαζί σε ένα. Και πήρα την κλασική τορνέιντο πατάτα. Θέλω να δω πώς θα την κάνουν. Έχει πάρα πολλά. Έχει με γαρίδα, που έχει ολόκληρες γαρίδες. Έχει sausage, έχει με τυρί. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ street, πολύ τηγανιτήλα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το concept. Ξέρω, ξέρω ότι θα παχύνω σε αυτό το ταξίδι. Αλλά μόλις γυρίσω θα τα χάσω. Αλλά θα πάω καλά! Thank you. Ζήσα cheese, νόμιζα ότι είναι deep, αλλά δεν είναι deep. Είναι ουσιαστικά το seasoning. Πεντανόστιμο. Το θέμα μου είναι πώς θα κρατήσω το ένα και το άλλο μαζί. Θα σας δώσω. Πάρτο. Okay. Thank you. Και αυτό είναι το κορεάτικο hot dog. Το ζυμαρικό αυτό το έχουμε ξαναπεί. Φτιάχνει με ρύζι. Πάνω έχει το λουκανικάκι. Οπότε ουσιαστικά έχει οτιδήποτε ένα hot dog. Ψωμί, λουκάνικο, κέτσαπ και μάγιο. Να φάω. Yeah. Θα φάω από τα πλάγια να φάω και ψωμί και κρέας μαζί.
감사합니다. και αυτό είναι το μπάσκετ. Ουσιαστικά κάθε 50-100 μέτρα υπάρχει και ένας άλλος χώρος όπου ο κόσμος συγκεντρώνεται και διαγωνίζεται στο χώρο, στο τραγούδι, στα πάντα όλα. Και ο κόσμος κάθεται και τους βλέπει. Είναι περισσότερο street, funk κατάσταση που είναι φανταστική. Θέλετε να δείτε. Κάποιος μας ρωτούσε ποιο είναι το κέντρο της Σεούλ, θα λέγαμε μία μόνο λέξη και αυτή είναι Myeongdong. Είναι το κέντρο, έχει από φαγητό, καταστήματα, διασκέδαση, τα πάντα και το βράδυ μας συνεχίζεται. Και ήρθε η ώρα για καστανάκια, όπως στην Ελλάδα έχουμε μαγαζιά που λένε κάστανα, καλαμπόκια και popcorn και παίρνουμε όλοι και χαιρόμαστε. Έτσι και εδώ έχει κάστανα, αλλά με διαφορά. Ακριβώς από δίπλα έχει και το καλαμάρι. Οπότε εγώ για κάστανα θα πάρω καλαμάρι. Δεν ξέρω αν μας σερβίρετε κάστανο με καλαμάρι μαζί, αλλά θα μάθω αμέσως τώρα. Τι έκανε. Εκεί που βάλω τα κάστανα βρήκε το καλαμάρι. Καλαμάρι με γεύση κάστανο. Ή κάστανο με γεύση καλαμάρι. Λοράς στον δρόμο με το καλαμάκι στο χέρι. Ρε. 15 χρόνια μικρότερος, μπορεί και 20. Έτσι ούτε στα 16 μου δίνουν. Τέλειο είναι, έτσι. Και αφού δοκίμασα όποιο street food συναντήσαμε στο δρόμο μας, ήρθε η ώρα να σας δείξω ένα από τα διασημότερα κτίρια της Σεούλ. Ονομάζεται το Demon Design Plaza και πάμε να το χαρούμε. Το DDP είναι κέντρο πολιτισμού που φιλοξενεί εκθέσεις, επιδείξεις μόδα, συνέδρια, ενώ πολλά διάσημα brands παρουσιάζουν εδώ τα νέα τους προϊόντα. Είναι αξιοθέατο που δεν γίνεται να χάσεις αν ταξιδέψεις μέχρι εδώ. Γι' αυτό και το επισκέπτονται πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Το δωμάτιο με κόσμο, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Γενικά τα πάντα υπάρχουν πάντα στο τραπέζι. Και πρέπει να δω πώς το τρώνε για να φάω κι εγώ. Οπότε θα βάλω λίγο κίμτσι, εδώ. Μεξί βλέπω ολόκληρες πιπεριές μέσα. Καυτερό κίμτσι.
Αυτό που ακούγεται είναι το βεντιλατέρ πριν στο στόμα μου. Αυτό είναι το μαντού. Είναι ένα από τα πιο έτσι διάσημα φαγητά σε όλη την Κορέα. Είναι ένα φύλλο, δεν είναι γουντόν. Είναι ένα ιδιαίτερο φύλλο που φτιάχνουμε εδώ πέρα. Και έχει μέσα χοιρινό κρέας και λαχανικά. Άμα ξεκινήσεις να τρως, μπορείς να σταματήσεις. Και ήρθε η ώρα για τα νούντλους. Λοιπόν, νούντλους, παραδοσιακά. Δεν έχω φάει ως τώρα. Οπότε αυτή θα είναι η καλύτερη μου προσπάθεια. Εδώ πώς θα το κάνω. Θα το κάνω με το κουτάλι. Και δεν με νοιάζει καθόλου τι θα πούνε. Ζεματάνε. Να σου πω. Είναι τα πιο ποιοτικά νούντλς που έχω φάει ως τώρα στην Κορέα. Ναι, γιατί. Γιατί δεν έχουν μέσα σόγια, σουσαμέλο και όλα τα υπόλοιπα για να τα κάνουν νόστιμα. Είναι νόστιμα απλά με το ζωμό. Δηλαδή, είναι σαν να πω σε ένα πολύ ποιοτικό ζυμαρικό. Δεν ήταν νόστιμο. Είναι σαν μια μπολονέζ κορεάτικη. Έχει το κρέας μέσα, έχει υπέροχο ζωμό. Για μένα θα πάρει 10. Επόμενο πολύ παραδοσιακό είναι τα κρύα νούντλους εδώ πέρα που γίνονται από φασόλια, φουλ στην πρωτεΐνη. Οπα. Είναι σαν νούντλους με χούμους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θρεπτικό και γεννό. Αυτό το μαγαζί πραγματικά αξίζει το όνομα που έχει. Να έρθετε 100%. Και αν τελικά έρθετε και δοκιμάσετε αυτές τις υπέροχες γεύσεις, υπάρχουν πολλές επιλογές για να συνεχίσετε τη βραδιά σας στη νυχτερινή Σεούλ. Γενικά μαγαζιά ποτάδικα δεν είναι ακριβώς όπως τα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Εδώ πέρα για να πιεις πρέπει και να φας. Οπότε είναι η φάση ποτό και μεζεδάκι. Είσαι έτοιμος να πάτε στο κουμπί? Πάμε. Θα πάρω ένα σότζου, ουσιαστικά είναι το εθνικό αλκοόλ, είναι σαν το τσίπουρο το δικό μας. Και θα πάρω και μία κορεάτικη μπύρα να δοκιμάσω. Τι λες? One soju for me, this one. 41 glass, right? Yes. And I want one Korean beer. Okay. Which one do you think I should have? These two will taste more like the lager. Okay. And these two will taste a little bit sweet. Okay, I want the lager. The cast, okay. Yes, the cast. Thank you. Λοιπόν, αυτό είναι το παραδοσιακό ποτό τους. Σοτζού. Μυρίζει ότι έχει πολύ αλκοόλ. Έπεσε και η μουσική πάνω στην... Είναι τέλειο. Φίλε, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Καλή και αυτή. Εντάξει, είμαι πάρα μα πάρα πολύ τυχερός, γιατί σήμερα και μια φορά το χρόνο περίπου γίνεται κάτι φανταστικό στην Κορέα. Για έναν ανεξήγητο λόγο. Κοιτάξτε. Όλος ο κόσμος περιμένει για τα πυροτεχνήματα. Θα γίνει χαμός. Δεν αφήνουν να κάθεσαι όπου θέλεις. Οπότε υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά σου λένε προχωρά, προχωρά, προχωρά. Δεν μπορείς να κάτσεις πάνω στη γέφυρα. Η γέφυρα χρησιμοποιείται για να περνάει ο κόσμος απέναντι. Άμα θες να βρεις μέρος να κάτσεις,
θα είναι εκεί πέρα που θα δεις, που δεν θα δεις μάλλον κόκκινα φωτάκια. Κοίτα απέναντι τα κτίρια, Παύλο, εδώ θα γίνει χαμός. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, σετ. Όλος ο κόσμος προχωράει. Αυτές είναι μπροστά από τα δέντρα, αλλά αυτοί έχουν έρθει από εχθές να πάνε αυτές τις θέσεις. Αυτό τα πυροτεχνήματα θα συνεχίσουν για τρεις ολόκληρες ώρες και γίνεται χαμός. Τρεις ώρες. Και το ταξίδι μου στην Κορέα κλείνει φαντασμαγορικά. Ήταν εμπειρία μοναδική. Δοκίμασα καινούργιες γεύσεις, γνώρισα διαφορετικούς ανθρώπους και είδα μέρη που θα μου μείνουν αξέχαστα. Μεού καμσάμιντα!